ιδιότητες είχε κατά την αρχαία Ελλάδα? Αφροδισιακές. Θα μπορούσαμε, γιατί εγώ τον τρώω μαρούλι, φουντώναμε. Μ' αρέσει το input από πίσω. Φίλοι, καλώς ήρθατε στο μαγικό. Καλώς ήρθατε στο Metaverse. Τι ειδικές ιδιότητες είχε στην αρχαία Ελλάδα? Πες ότι σου κατέβει. Τι διαβάζεις, παιδί μου, τόση ώρα? Αργυρό, ψάχνω να βρω από πού πήρε το όνομά της η Cobb Salad, αλλά έχει γίνει το κεφάλι μου κόμπο. Άσε τους κόμπους και πάμε να πούμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς εδώ. Okay. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Saladverse, τη νέα σειρά του Φρεσκούλη που θα σας ταξιδέψει στο μαγευτικό σύμπαν της σαλάτας. Σήμερα θα κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στην ιστορία της σαλάτας. Ναι, έχουν και οι σαλάτες ιστορία. Και για να βάλουμε έτσι λίγο αλατοπίπερο, θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Αν απαντήσεις έστω και στις μισές, ναι, θα πάμε κατευθείαν εκεί να φτιάξουμε την πιο ωραία σαλάτα. Περίμενε τώρα την άκρηση. Αν δεν απαντήσεις σε καμία, δηλαδή δεν θα πάμε. Αν δεν απαντήσεις σε καμία, δεν θα σου κάνω τίποτα. Αυτά ήταν το μόνιμο μου άγχος στο σχολείο. Λοιπόν, πάμε, διάβασα, δεν τα θυμάμαι όλα. Πάμε, λέγε. Υπήρχε η σαλάτα σαν πιάτο στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη? Βέβαια, η χωριάτικη που την τρώγανε. Όχι, χωριάτικη, δεν είχαν τότε ντομάτες και πιπεριές. Τι εννοείς δεν είχαν τότε? Δεν είχαν, ήταν πολύ μεταγενέστερα. Πότε φευρέθηκε η ντομάτα? Πολύ αργότερα. Αλήθεια? Πω! Τρώγανε άλλα πράγματα. Τρώγανε μαρούλι, βλήτα, αγκουράκια, ξυλάγκουρα, βολβούς, ρίζες, χόρτα. Ξεαγχώσου. Θα τη φάμε τη σαλάτα, έτσι κι αλλιώς. Και πες μου, το μαρούλι, ναι, τι ειδικές ιδιότητες είχε στην αρχαία Ελλάδα? Καλά, το έπεσε στα σώση. Αφροδισιακές. Σωστά. Σωστά. Σωστός. Γιατί και εγώ όταν τρώω μαρούλι νιώθω μια αναπετάρισμα, ρε παιδί μου, μια ανάταση. Ωραία, ωραία, τη βρήκαμε αυτή. Για συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Ο όρος σαλάτα εμφανίστηκε πριν ή μετά τον 14ο αιώνα? Κοίτα, εδώ μου είπες ότι στην αρχή όταν δεν είχαν ντομάτες, πιπεριές και τέτοια, οπότε λέω να πω μετά. Σωστό. Σωστό. Έχω δύο στα τρία, πάμε. Και τώρα πάμε στο τελευταίο. Μας περιμένει η σαλάτα εκεί. Ωραία, ωραία. Ποιες είναι οι τέσσερις πιο θρηλυκές σαλάτες της σύγχρονης κουζίνας? Ας το πάρω. Άκου. Ταραμοσαλάτα, πατατοσαλάτα, αγκουροντομάτα, χωριάτικη. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν είναι αυτές οι τέσσερις. Είναι για εμάς τους Έλληνες αυτές οι τέσσερις. Μα ρε Αργυρό, όταν εμείς ήμασταν, είχαμε κινητά, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια ακόμα. Εμείς επενδύναμε τις σαλάτες. Σωστός, όμως επειδή είναι πιο πολλοί τώρα οι άλλοι, ναι, είναι, μιλάμε για 500 εκατομμύρια πληθυσμό τέλος πάντων. Για λέγε. Οι πιο διάσημες σαλάτες είναι η World of Salad, που ναι, την ξέρουμε όλοι. Ναι. Μαρουλάκι, καρύδια, τυρί. Είναι η Caesar Salad. Ναι. Είναι η Νισουάζ. Και χωριάτικη. Ούτε δεν εδώ είναι η χωριάτικη, θα μπορούσε να είναι. Με λίγη προσπάθεια θα μπορούσε να είναι. Τη γνωρίζουν βέβαια πάρα πολύ. Αλλά η τέταρτη σαλάτα είναι η Cobb Salad. Αυτή που θα φάμε. Αυτή που θα φάμε. Τυρί έχει μέσα. Έχει στοιχεία χωριάτικης. Έχει και τυρί μέσα. Α, ωραία, έχει τυρί, ωραία, μια χαρά είμαστε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Ε? Την ώρα που κάθισες ήμουν έτοιμος να φάω. Πάμε να δεις τώρα, πάμε να γράψουμε άλλη ιστορία εμείς. Φύγαμε. Πάμε. Ωραία, Παναγιά μου. Και αν θέλετε να επαληθεύσετε τις απαντήσεις, μπείτε στο welovesalads.gr για να μάθετε όλη την ιστορία της σαλάτας. Οκ. Okay. Πάω να φάω, φυλάκια. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Θα γράψουμε τη δική μας ιστορία στην Cobb Salad. Αυτό μας έλειπε, να περιμένουμε του Cobb. Θα κάνουμε του Cobb, αλλά θα κάνουμε δικό αλλά μας. Αλλά να ξέρεις ότι κάθε σαλάτα είναι ένας πίνακας ζωγραφικής. Ο κάθε ζωγράφος βάζει τη δική του πινελιά. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μία κόμπο όπως μου αρέσει εμένα να την δω. Να έχει ωραίες υφές, να έχει ωραίες γεύσεις και να μπλέκονται όλα τέλεια. Και να έχει τραγανότητα, ε. Και να έχει και τραγανό, να έχει και μαλακό, να έχει και λίγο κρίσπι, να έχει και μπόλικο χρώμα. Στην Αμερική αυτό το σερβίρουν κανονικά σαν γεύμα, όχι σαν σαλάτα. Αφού έχει κοτόπουλο μπέικον μέσα, έχει απ' όλα, ναι. Έτσι. Ανοίγεις το ψυγείο, βλέπεις τι λαχανικά έχεις και φτιάχνεις μια φανταστική κόμπ. Έτσι όπως θα σου δείξω σήμερα εγώ. Ε? Πες μου πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα,
θα κόψουμε τα λαχανικά μας ή σας σου είπα ότι είναι θέμα φαντασίας. Mm-hmm. Ό,τι αρέσει στον καθένα. Okay. Μπορεί να βάζει και κάποιος να βάζει και άλλα υλικά. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε αυτά που έχω εδώ πάνω και από εκεί και πέρα παίζει ο καθένας με ό,τι άλλο λαχανικό αγαπάει και έχει στο ψυγείο του. Το πρώτο όμως που θέλουμε είναι τρυφερά μαρουλάκια για να κάνουμε στρώμα. Η κομπ έχει ένα στρώμα πράσινο από κάτω. Mm-hmm. Ξεκινάω εγώ να κόβω, φέρε τη σαλάτα. Και εγώ πάω για τη σαλάτα. Έτοιμα, πλημμένα. Δεν μπορώ κομμένα. Να πλένω λαχανικό και να κόβω. Μα σας ξέρω εσάς τους άντρες. Τρυφερά μαρουλάκια, ένα παχύ στρώμα. Καταλάβατε τώρα, τον έχω χώσει να κόβει τα λαχανικά και τα υλικά μας. Η κομπ σαλάτα σερβίρεται πάντα σε ανοιχτά πιάτα, γιατί είναι μια πλούσια σαλάτα. Γεμάτη χρώματα, γεμάτη γεύσεις και θέλει χώρο να φαίνεται. Έτσι, και εμείς που είμαστε άντρες τώρα, να λέμε αλήθειες έτσι. Αν μου έφερες τώρα μια σαλάτα τέτοια με βινεγκρέτ μόνο, θα έλεγα: ωραία, παιδιά, πού πάμε στο κυρίως. Τι γίνεται, θα πάμε κάτι να χορτάσουμε. Όμως αυτό είναι γεύμα κανονικό. Τώρα, ναι, να τώρα, σου πω κάτι. Εγώ με βινεγκρέτ θα την κάνω. Την κομπ. Ναι, γιατί αλλά μου αρέσει μέσα... καλύτερα. Μπορείς όμως να κάνεις, κάνουμε και μια άλλη σάλτσα στην Αμερική. Mm-hmm. Ranch salad, που είναι πολύ ωραία. Α, τη ranch. Πάρα πολύ ωραία και εκείνη. Αλλά μου αρέσει καλύτερα με τη βινεγκρέτ. Και μου κρατάει και τρυφερά, μου κρατάει ζωντανά ωραία τα χρώματα. Δεν μου αρέσει ό,τι κάνεις εσύ. Λοιπόν, πάμε. Ας πάρω κι εγώ να κόβω. Χοντρά κομμάτια τον μπέικον να κάνει όγκο. Καταρχήν θα τα κόψουμε όλα και μετά θα τα βάλουμε πάνω. Αφού μετά θα ανακατευτεί προφανώς. Δεν τρώγανε. Πρώτα έρχεται έτσι και μετά ανακατεύεται. Ναι. Πρώτα έρχεται, σου έρχεται ένα ωραίο πιάτο, ρε παιδί μου. Είναι γεύμα κανονικό, σου λέω. Δεν είναι σαλάτα. Είναι γεύμα. Να τραβήξουμε τη φωτογραφία για το Instagram. Λέει πίσω από μια γυναίκα που φωτογραφίζει, λέει το πιάτο, λέει σε ένα εστιατόριο για το Instagram. Κρύβεται ένα άντρα, περιμένει να το μαχαιροπύρουν έτσι. Σε παρακαλώ, δεν λέω. Το ροκφόρο αργυρό, πώς το θέλεις κομμένο. Το ροκφόρ δεν θα το κόψεις, δεν θα το πειράξεις. Okay. Θα μπει τελευταία στιγμή επάνω. Mm-hmm. Και το κρεμμύδι είναι έτοιμο. Να το κάνουμε καλύτερα φετάκι. Πώς θα το πάμε μετά με το πιρούνι, έτσι. Το θέλουμε πιο μικρό. Εδώ. Julien, πώς το θέλω λίγο πιο μικρό. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όπως είναι, mm-hmm. για να το πιάσουμε να το βάλουμε κατευθείαν επάνω. Έτσι το κάνουμε. Φετάκια. Mm-hmm. Να είναι κάθε μπουκιά να έχει από όλα μέσα. Και δεν μου είναι αργυρό. Τι αρέσει πιο πολύ να κάνεις. Σαλάτες απλές. Γενικά. Μ' αρέσει τρομερά η σαλάτα. Μ' αρέσει και σαν γεύμα εμένα η σαλάτα. Ναι. Δεν μ' αρέσει μόνο να βγάλω στο τραπέζι με το φαγητό. Μπορώ να φάω σαλάτα μεσημέρι και βράδυ. Γι' αυτό και φτιάχνω τόσες πολλές σαλάτες. Με λαχανικά, με όσπρια, με πρωτεΐνη μέσα. Αυτό. Ναι. Είπαμε, δεν χωρίζει κανένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βάζουμε πράσινο στο πράσινο. Άντρα. Θέλω να μου κάνεις μία σειρά το μπέικον. Μία σειρά εδώ μπροστά. Οκ. Okay. Είναι καλά έτσι όπως το έχω κάνει. Θα κάνεις τέλεια. Σίγουρα. Πάρα πολύ ωραία. Θες να πάρω και καλό. Το λέει και η γυναίκα σου, ότι τα κάνεις όλα τέλεια. Το φαγητό είναι γιατί καημένο, αλλά ξέρεις, δεν μαγειρεύει. Ναι, αλλά έχει εσένα που μαγειρεύεις. Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό. Το ξέρω, βέβαια. Το παιδάκι σου τρώει από αυτά που φτιάχνεις. Εννοείται. Δεύτερη σειρά, τι θέλεις. Λοιπόν, δεύτερη σειρά θα βάλουμε το αυγό. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε τα ντοματίνια μας. Πόσο σημαντικό είναι αργυρό αυτό που λένε το στήσιμο πιάτο σε ένα εστιατόριο. Κοίτα να δεις. Είναι διαφορετικά το πώς μαγειρεύουμε στο σπίτι μας και πώς στείλουμε το φαγητό στο σπίτι μας και είναι τελείως διαφορετικά πώς μαγειρεύουμε και πώς στείλουμε ένα πιάτο εστιατορίου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ένα φαγητό σε ένα εστιατόριο μπορεί να έχει 5 διαφορετικές παρασκευές και σε ένα να σου έρχεται ένα πολύ ωραίο πιάτο στολισμένο πολύ ωραία στο σπίτι, αναγκαστικά αυτός που μαγειρεύει δεν θα κάτσει να κάνει 5 παρασκευές, θα προσπαθήσει να βγάλει το φαγητό σε ένα άντιτο πολύ σε 2 διαφορετικές παρασκευές. Πιστεύεις ότι ο κόσμος τρώει πρώτα με τα μάτια πριν φάει με το. Με το στόμα του, το μάχη, γονέψει. Τρώει πρώτα με το μάτι. Ξέρεις τι, είναι πιο πολύ για να εντυπωσιάσεις με το μάτι. Εμένα μου αρέσει γενικά να βλέπω φρέσκα, ωραία υλικά και μετά με εντυπωσιάζει η γεύση που μου μένει αξέχαστη. Δηλαδή, πιο πολύ σημασία δίνω στο υλικό και στη γεύση. Ναι. Πάμε λοιπόν. Μπορείς να βάλεις αν θέλεις, κάτσε να σκουπίσω λίγο τα χέρια μου. Και εγώ θέλω. Πάρε και εσύ. Θα πάρει γερό έτσι πως το βλέπω τώρα. Μου τρέχουν τα σάλια. Πάμε. Να η πετσέτα. Σου τρέχουν τα σάλια, δεν. Πάμε να βάλουμε κρεμμύδι. Ναι. Εδώ. Θα το ρίξουμε εδώ και εκεί. Εδώ που πάει δηλαδή. Εμένα μου αρέσει το κρεμμύδι πάρα πολύ. Α, το κρεμμύδι δεν πάει στρώση, πάει γενικότερα. Πάει γύρω-γύρω. Α, πάει. Πάει όπου εμένα μου αρέσει το κρεμμύδι. Ειδικά το ελληνικό, το κόκκινο κρεμμύδι είναι φανταστικό. Τι διαφορά έχει με το λευκό αργυρό. Το νεροκρέμι που λένε. Ναι, αυτό είναι πιο έντονη η γεύση του και όταν μαγειρεύεται γλυκαίνει πιο πολύ. Στην Αμερική αυτά τα λένε Greek onions και τα άσπρα τα λένε Spanish onions. Έλα! Εκεί τα άμαθα κι εγώ. Και πάμε να βάλουμε την τελική μας πρωτεΐνη επάνω που άλλες φορές μπορεί να είναι γαλοπούλα, άλλες φορές είναι κοτόπουλο, μπορεί να είναι και σολομός. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι πρωτεΐνη θέλει επάνω. Τέλεια. Πες μου τώρα, αυτό είναι γεύμα κανονικότατο. Αν τρως εσύ που τρως πολύ, είναι για 4 άτομα. Αυτό. Ναι.
Εσύ τρως και μόνος σου, ε. Χλώμος, αλλά κανονικά μπορεί να είναι και για 6 άτομα. Εσείς στην οικογένεια έχετε συνηθίσει να τρώτε λίγο. Γιατί αυτό το κανονίζω εγώ μόνος μου. Το κανονίζεις μόνος σου, είναι πολύ. Είναι πολύ για να το κανονίζεις μόνος σου. Δεν έχεις δυνατότητα. Ξέρεις, όταν θα πάρεις μετά, όταν θα σερβίρουμε, θα σερβίρουμε από εδώ. Θα παίρνουμε. Α, και θα για να παίρνεις από όλα. Για πες μου το τυρί τώρα, πώς το κάνουμε. Βάζει και εσύ από πάνω. Ναι. Τίποτα, το σπάς από πάνω. Και αυτό με το ανακάτεμα, γι' αυτό σου είπα ότι θα μπορούσες να κάνεις και ραν σάλαντα, αλλά έτσι θα κρεμώσει με τη βινεγκρέτ που θα κάνουμε. Καταλαβες, με το ανακάτεμα έρχεται το ροκφόρι, το blue cheese τέλος πάντων, και λιώνει από πάνω mm-hmm. και κάνει αυτό το τη γαλακτοματοποίηση. Πραγματικά, ότι ο Κομπ γύρω στις 3 τα ξημερώματα είχε αυτά τα υλικά. Τι μου, δεν έχω και τίποτα. Αυτό δεν το λες, δεν είχα τίποτα στο ψυγείο. Κοίτα, σίγουρα ο Κομπ θα είχε μπέικον που κάνουν αυγό με μπέικον καθημερινά. Ναι. Θα είχε σίγουρα αυγά. Okay. Άντε να μην είχε κρεμμύδι, αβοκάντο θα είχε σίγουρα και θα του είχε μείνει και λίγο ψητό κοτόπουλο ή λίγη ψητή γαλοπούλα, γιατί τρώνε και πολύ γαλοπούλα στην Αμερική. Ναι, ναι. Και εκεί που είχε αϊπνίες ο Κομπ, ποια αϊπνίες? Έκανε την πιο διάσημη σαλάτα του κόσμου. Είχε γυρίσει από τα μπουζούκια, δεν βρήκε το βρώμικο ανοιχτό και σου λέει άστο, καταλήξουμε στο ψυγείο. Καλύτερα του βγήκε. Λοιπόν, έτοιμο και το τυράκι στο πάνω. Πάμε να κάνουμε τώρα και ένα ωραίο dressing. Οπωσδήποτε, γιατί δεν κατεβαίνει στεγνό τίποτα, Γιουλίνο. Ναι, θέλει να γλιστράει λίγο, εννοείται. Λοιπόν. Εγώ θα σου βάλω τα υλικά ναι. και εσύ που είσαι γεροδεμένο αγόρι θα κάνεις ένα ωραίο shake εκεί, θα χορέψεις κιόλας και θα μου το κάνεις ένα ωραίο dressing πυκνό-πυκνό. Αυτό είναι vinaigrette. Το vinaigrette το χρησιμοποιούμε για όλα τα dressing, αργυρό. Όχι. Vinaigrette είναι όταν έχει, όταν περιέχει λάδι, ξύδι, κάποιο βότανο συνήθως. Okay. Και λίγο σκόρδο θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα. Λίγο σκορδάκι έτσι λιωμένο θα το πήγαινε πάρα πολύ. Θα βάλω και λίγη μουστάρδα, αλλά θέλω να προσέξεις μετά από το αν θα δοκιμάζεις, γιατί είναι καυτερή. Σου φέρα καυτερή μουσταρδούλα. Σου καλά, εγώ χατήρι ποτέ. Α, ωραία, έχεις και τρίφτη, να το τρίψουμε. Ναι, κάτι έχω, ναι. Έχεις, μπράβο. Πάμε και για λίγο ξύδι. Τότε θα πάρω ένα μεγαλύτερο. Ωραία, αλατάκι. Είναι και φρέσκα, είναι φρέσκα, τέλεια. Θα φύγει η μυρωδιά μετά το, από το σκόρδο το χέρι σε... Του πάει το σκόρδο. Πολύ, πολύ του μέσα. Πάει. Με κόβω, τρίβω, Πρόσεχε, ναι, ναι. Ρίψε και φέρτε. Ρίχτω, θα γλυκάνει τώρα. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Μην περπουλίνω μου. Λοιπόν, δικό σου και ξεκίνα. Βάρα το να γίνει ένα ωραιότατο πυκνό. Έτσι. Τι άλλα τραγούδια ξέρεις, για πες. Σεξ αμόρ. Αμέ, μπήκες κατευθείαν. Κοίτα μέσα πως αλλάζει χρώμα. Κοίτα τώρα, έτσι πυκνό και ωραίο. Πρόσεχε μην κίνεις. Ξύχριστος. Ρίζει τέλεια. Το ρίχνω. Ναι, εννοείται. Ζω, κάναμε λίγο, όχι κάνουμε. Είπαμε να μην δεν θέλουμε σούπα. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Saladverse. Σε αυτή τη νέα σειρά του Φρεσκούλη θα μάθετε τα πάντα για τις σαλάτες. Οπότε, stay tuned. Αργυρό, πάμε να φάμε, φίλοι. Πούμε, πούμε. Όταν θα σερβίρεις, βέβαια θέλουμε ένα μεγαλύτερο κουτάλι, ναι. αλλά θέλουμε απ' όλα. Για βάλε μου. Εδώ, θέλω και μαρούλι και μπέικον και αυγό. Για βάλε. Αγγελό. Σαλάτα, φανταστική, γεύμα. Το σκόρδο, το blue cheese, το μαρούλι, το μπέικον, ο κρόκος. Σε ρωτάνε για τις σαλάτες πόσες θερμίδες έχει αυτή η σαλάτα. Κοίτα να δεις, αν θα σαν άνθρωπος και δεν τη βασόλει, θα έχει γύρω στις 600 θερμίδες. Σου είπα ότι είναι ένα γεύμα. Για γεύμα είναι και υγιεινό και νόστιμο. Ένα γεύμα δεν μπορεί να έχει 600 θερμίδες. Α, πάνω, θέλω να μην πειράζει.